Καλησπέρα, λέγομαι Άρχης Πατρινέλη. Είμαι μέλος ομάδας αλληλεγγύης σχεδόν ένα χρόνο μετά την αντίληψή του και από εκεί και πέρα παίρνω μέρος σχεδόν σε ό,τι κάνουμε. Είμαι μαθηματικός, 32 χρόνια στην εκπαίδευση και εδώ με την ομάδα Καλής και Φίλοι κάνουμε προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία βοηθάνε όχι μόνο τα μαθηματικά, αλλά προσπαθούμε στα παιδιά με ό,τι δηλώς κάνουμε να τους βοηθάμε σε αυτό που λέμε να φέρουμε κοντά τα μαθηματικά και τις άλλες επιστήμες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτό που θα σας παρουσιάσω είναι κάτι που σκεφτήκαμε να κάνουμε εγώ μαζί με μια συνάδελφο στο σχολείο με αφορμή την φετινή χρονιά που είναι Ολυμπιακή χρονιά. Βλέπετε. Παρίσι, λοιπόν, Ολυμπιακοί αγώνες και να το συνδυάσουμε με κάποια γεγονότα που γίνανε πάλι στο Παρίσι στην περίοδο κάποιων άλλων Ολυμπιακών αγώνων, αλλά δεν ήταν εκείνο το κύριο θέμα. Χρησιμοποιήσαμε υλικό από δύο βιβλία για να φτιάξουμε αυτό που θα δείτε σε λίγο. Στο οποίο προσθέσαμε και διάφορες δικές μας ιδέες για να δει αυτό το οποίο θα σας δείξω, το οποίο είναι ένα project που το δώσαμε σε παιδιά της Άλφα Γυμνασίου για να περάσουμε την τελευταία, τις τελευταίες μέρες της χρονιάς, κάνοντας κάτι διαφορετικό από ό,τι κάναμε όλοι οι χρονιάς, δεν σας λέω παράδειγμα. Τα παιδιά δουλέψαν σε ομάδες, το νόημα ήταν να δουλέψουν στις ομάδες, μόνα τους αφού έχει μια παρουσίαση που θα σας δείξω εδώ. Και ο σκοπός ήταν να βρουν τον δολοφόνο του μαθηματικού κύριου Χ. Αυτό για τον μαθηματικό κύριο Χ και το σενάριο, αν θέλετε, είναι κυρίως από αυτό το graphic novel, το οποίο προκέντρωσε το 2010. Μου είπαν συνάδελφοι ότι είχε εξαντληθεί πια, δεν υπάρχει στον εκδότη, δεν το ξέρω. Είχε πάρει και ένα τρίτο γραφείο σε ένα διαγωνισμό πανευρωπαϊκό. Το σενάριο ήταν. Τι, ο συνεργάτης που λέει. Φοβορής Ανδριόπουλος. Πώς? Φοβορής Ανδριόπουλος. Και δεν είναι ποιος ο τίτλος. Ποιος σκότωσε τον κύριο Χ. Και πάρα πολλές πληροφορίες από το βιβλίο Πυθαγόρια Εγκλήματα, το οποίο διαδραματίζεται και έχει σχέση με το συνέδριο των μαθηματικών στο Παρίσι το 1922. Λοιπόν, εξού και στην αρχή παρουσιάσαμε το βιβλίο μας, το οποίο βασίζεται σε αυτό. Δώσαμε τα εύσημα στον συγγραφέα και κάποια τα σκίτσα που υπάρχουν μέσα στην παρουσίαση είναι του Ιάση Κόμους. Λοιπόν. Και σε λαμβάνει μέρος στο σχέδιο. Όχι. Και θα κάνεις μισό μισό. Μισό. Νομίζω ότι αυτός στη δεξιά πίσω του καβέλου είναι εκεί. Είναι. Αυτός είναι. Α, αυτό είναι. Γι' αυτός πρέπει να είναι. Α, έχει κάποια σχέση. Έχει βέβαια. Εκεί είναι ο κύριος. Έχει σχέση. Έχει σχέση και στο βιβλίο αναφέρεται στο συνέδριο των μαθηματικών ότι εκεί γίνεται μια δολοφονία. Η δολοφονία είναι η σχέση του συνέδριου στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ένα βασίλειο στον χρόνο, ένα έγκλημα, ένα πρόσμενο φινάλι. Αυτό είναι από το βιβλίο. Εμείς λοιπόν τώρα ξεκινήσαμε πράγματι με το ταξίδι στον χρόνο, πηγαίνοντας στο παρελθόν, όπως και το βιβλίο. Στο Παρίσι το 1900 κάποιες από τις διαφάνειες είναι και παρμένες από κάποια παρουσίαση του Τεύκου για τα διαφορετικά. Τελικά, μια που θα πείτε το συνέδριο, ποιες χώρες είχαν συμμετοχή στο συνέδριο. Λοιπόν, Παρίσι, το εμβληματικό σπίτι του Τεύκου του Άιφελ, μια εικόνα το Παρίσι από το 1900, όπως ήταν στο Παρίσι. Και μία έτσι πρώτη ερώτηση για ζέσταμα, τα παιδιά, τι έγινε το 1900 στο Παρίσι. Είπαμε ότι εμείς το κάναμε τα παιδιά πρώτης γυμνασίου. Δεν είναι λογικό τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου τώρα να ξέρουν τι έγινε στο Παρίσι το 1900. Παρ' όλα αυτά, θέτουμε το ερώτημα για να δούμε αν θα ακούσουμε κάτι. Ξεκινάμε με την έκθεση, τη διεθνή έκθεση που έγινε στο Παρίσι. Και είναι μία από τις αφήσεις που κυκλοφορούσαν για την έκθεση τότε.
μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την διεθνή έκθεση στο Παρίσι ή να είναι ένα μέρος, αυτό το λέω γιατί ο καθένας μπορεί να το διαχειριστεί όπως θέλει, ή να είναι μέρος της έρευνας των παιδιών, να πούμε τα παιδιά τι έγινε, αφού τους πούμε λίγα πράγματα για την διεθνή έκθεση, τι παρουσιάσεις και τότε οι μεγάλες αλλαγές γινόντουσαν και στις εφευρέσεις και οτιδήποτε άλλο. Η είσοδος που κατασκευάστηκε ειδικά για την έκθεση, δεν υπάρχει πια. Τι ήταν η διεθνής έκθεση, πληροφορίες, επαναλαμβάνω, κάποιες μπορούν να τις πούμε εμείς, κάποιες μπορούν να τις ανακαλύψουν τα παιδιά. Και αυτό είναι το εσωτερικό του Grand Palais, παρένθεση. Το Grand Palais ανακοινίζεται και τώρα στο Παρίσι. Και μάλιστα στο site του Grand Palais, αν να δείτε, έχει κάτι καταπληκτικά βιντεάκι σε Ντάνι Λάδο, που δείχνει πώς είναι οι εργασίες. Είναι κάτι καταπληκτικό από κατασκευαστική και μηχανική σχεδιά. Πώς το ανακοινίζει, το έχουν όντω πάρει μόνο το εξωτερικό και μέσα το έχουν διαλύσει όλο. Το ανακοινίζουν όλο που ανακοινίζει θετικό. Εδώ λοιπόν έχει ένα ενδιαφέρον ότι τι μπορούσε να δει κάποιο συνέβη στο Παρίσι, μπορούσε να δει και εφευρέσει ή πώ φανταζόντουσαν τότε πω θα ήταν κάποια πράγματα το 2000. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Φανταζόντουσαν πώ θα ήταν κάποια πράγματα, αεροπλάνα ή αερομεταφορέ. Το 1900 πώ το φανταζόντουσαν ότι ήταν το 2000. Τι θα φανταζόντουσαν. Και μάλιστα σε ένα μέρο τη έκθεση που ήταν το σαλόνι τη αεροναυτική και κάποια δείγματα τη εφευρέσει για εκείνη την εποχή. Και η επόμενη ερώτηση, αν συμμετείχε η Ελλάδα στη διεθνή έκθεση. Τα παιδιά, εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι μπορούν να το αναγνωρίσουν. Οπότε τους δείχνουμε την αφίσα αυτή. Και εδώ δεν φαίνεται πολύ καλά. Η ερώτηση, αν αναγνωρίζετε αυτό το περίπτερο, που είναι αν το δείχνει σαν μία έκθεση από πίσω, αν το αναγνωρίζετε. Δεν φορήσει μου το να σας ακούτε, εγώ το ήξερα. Αυτό. Το περίπτερο, ποιο ήταν το περίπτερο της Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση του 1900 στο Παρίσι. Ο Άγιος Όσος. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι ο Άγιος Όσος που κατόρθωσε στην Σύγκρου, όποιος ξέρει από Αθήνα στη Λεωφόρου Σύγκρου, ανεβαίνοντας δεξιά, είναι η εκκλησία του Αγίου Σώστη. Είναι η εκκλησία που είχε κατασκευαστεί και μετά με το τέλος της έκθεσης πάλι σε διάφορα κομμάτια και στήθηκε και εκεί στην Ελλάδα. Είναι ο Άγιος Όσος. Ναι. Όπως και απειλή εντυπωσιάστε, βέβαια δεν ξέρουμε που είναι, τους εξηγούμε αν να πάνε γιατί παρόλο που είναι στην Αθήνα, δεν νομίζω ότι πολλά παιδιά το ξέρουν. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός και έχει ενδιαφέρον. Αυτά όλα λοιπόν προχωράμε επίσης στο έργο του Ιακωβίδη που πήρε βραβείο στην έκθεση. Εδώ λοιπόν γίνονται πολλές συνδέσεις και με την τέχνη, μπορείς να μιλήσεις και διάλογοι γινόταν, διάλογοι γινόταν στις θέσεις, γνωστός ή όχι, τότε δεν ήταν γνωστό, γιατί να κάνεις και μια κουβέντα. Εμπλέκεται πολύ η διαθεματικότητα και οι διάφορες επιστήμες που αυτή την παρουσία ήταν ήδη κάνει σε όσο μαθηματικό σχόλιο, γιατί θα είναι στη συνέχεια το μαθηματικό κομμάτι. Αλλά να δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες για συζήτηση στα παιδιά και από διάφορους τομείς. Ωραία, και μετά λοιπόν αφού το πρώτο παρουσιάζουμε τη διεθνή έκθεση, γιατί στο πλαίσιο έτσι ξεκινάμε με την αφυσική, θέτουμε το ερώτημα και συζητάμε τι άλλο μπορεί να έγινε εκτός από τη διεθνή έκθεση στο Παρίσι, που όντως έγινε. Υπήρχε μπορεί να υπάρχουν παιδιά που να κάνουν το συγκεκριμένο των Ολυμπιακών Αγώνων λόγω της φετινής χρονιάς. Και αν προσθέσουν το 1896 στα 4, αυτό το ξέρουν τα περισσότερα παιδιά ότι ήταν η πρώτη σύγχρονη στην Αθήνα, αλλά να σκεφτούν αν ήταν και Ολυμπιακοί Αγώνες. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε υπάρχει λοιπόν που παρουσιάζουν ότι έγιναν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, μία από τις αφίσες. Τώρα αυτό που βλέπεις στο Παρίσι δεν είναι όλο το ζεό, είναι το ζεό. Στην αρχή ήταν στο Παρίσι ζεό, 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 τι είναι το ζεό, είναι το ζεό και τα αρχικά ζεό, γιατί έτσι το λένε πολύ σύντομα μετά. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που συμμετείχαν γυναίκες. Ναι, ναι, τώρα γίνεται το γουίγιο των άντρων, αλλά δεν ξέρω τι σάκα έπεσε, δεν ξέρω τι έκανε, αλλά δεν είναι τέτοια να φαντάζομαι, δεν είναι τέτοια. Σας πιάνε πολύ πιο κοντές και πάνω, αλλά το 1900 ήταν αυτή η αφίεση των γυναικών στο τέννις και υπάρχει και μια καταγραφή που έχει έτσι, ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα μικρό βιντεάκι σου, δηλαδή, το γι' αυτό, αλλά δεν έχω το λίγα. Νομίζω ότι το έχω δείξει εντέκτη.
ότι υπήρχε ένας Αμερικανός, ο οποίος εκεί περίμενα οι αθλητές για να πει κάποιους αγώνες, αφού σε έναν αντίπρο γραφή και ξαφνικά σηκώνεται και πηδάει και το ίδιο. Ήταν μάλλον για το κάτι για εντυπωσιασμό για σχολείο, και άκουγε και τις διαφορές, δεν μπορεί να συζητήσει με τα παιδιά τις διαφορές, άλλα εις ύψος, το σκάμα, δεν θέλει και στρώμα και και χρώμα. Και το στυλ του ύψους ακόμα ήταν αυτό το πολύ συγκεκριμένο, δεν υπάρχει, ναι, δεν, το ψάλι, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα. Ωραία. Εδώ στον Ολυμπιακό μένεις κι άλλη, για στα παιδιά να ψάχνουν κι άλλη προσωπικά, αν αυτό το κάνεις μια χρονιά, ο Ολυμπιακό να αγωνές, έχει πολλές πληροφορίες. Πάμε τώρα στο τρίτο γεγονός που έγινε το 2000 στο Παρίσι και αυτό μας αφορά όσο το υπόλοιπο παιχνίδι που είναι να βρει στον ολομόνο στο έγκλημα που θα παρακάτω που γίνεται. Μία πρώτη ερώτηση έτσι για να τα πάρουμε τα παιδιά στο ότι πρέπει να απαντούν σε κάποια θέματα είναι αυτή, όπου αυτό είναι από την ρωτούσα στην Παπρίκια κάποιες διαφάνειες, δείχνει τις συμμετοχές που συνέβη στο διεθνές, ανάλογα με τη χώρα την οποία προέρχονται, και λέμε στα παιδιά να αναγνωρίσετε τις σημαίες των χωρών που αντιστοιχούν σε πρώτους αριθμούς. Εννοούμε ότι θα μας πει ποια χώρα έχει τις σημαίες να αναγνωρίσετε τις σημαίες, για να δούμε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι δύο ερωτήσεις εδώ, εκτός από την πρώτη, οι οποίες θα δείτε στο τέλος την δώσαμε στα παιδιά να κάνουν. Ποιος ήταν ένας μαθηματικός που συμμετείχε στο συνέδριο, ποιος ήταν ο μεγάλος, αυτό το αρκετά παιδιά που ξέρουν το απαντάνε και πολύ διαφορετική ερώτηση, εκείνης εποχής που αργότερα συνεργάστηκε και με τον Einstein. Εδώ λοιπόν βάζουμε μαζί τα τρία γεγονότα με τις, που έγιναν στο Παρίσι, να συνδυάσουμε παιδιά. Θα να πω εδώ την πληροφορία που πάτε και στο πλήρω του δεύτερου, οι Ολυμπιακοί αγώνες 1900 στο Παρίσι δεν είναι όπως είναι τώρα και τα τελευταία χρόνια μέσα σε 15 μέρες. Είχαν νομίζω διάρκεια 8 μηνών. Μέσα σε 8 μήνες γινόντουσαν όλα τα αγωνίσματα σε όλη τη διάρκεια. Και να συμπέσουν με όλη την διεθνή ένταση. Λοιπόν, ξεκινά λοιπόν η ιστορία μας και αν και όλα τα πρόσωπα είναι υπαρκτά ως πρόσωπα, τα γεγονότα είναι προϊόν δημοκρασίας, διότι σε λίγο θα δείτε ονόματα μαθηματικών που δεν είναι δυνατόν βάσει χρονολογίας να είναι έξω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σκίτσο και αυτό είναι διαδραματίζεται στο ξενοδοχείο που μένει μαθηματική που ήταν στο Παρίσι. Από εδώ και πέρα λίγο το σενάριο είναι παρμένο από το βιβλίο που σας έστειλα πριν το Graphic Novel. Εδώ λοιπόν είναι η Σορβόνη, στην οποία έγινε και το συνέδριο. Και το ξενοδοχείο είναι δίπλα κοντά που μένουν οι μαθηματικοί που παρακολουθούν και μιλάμε στο συνέδριο. Όλοι οι μαθηματικοί λοιπόν είναι παρόντες εκεί. Μας ενδιαφέρουν αυτοί οι μαθηματικοί και από αυτά τα νόμια που επαναλαμβάνω δεν ήταν αυτά τα νόμια τα ωραία στο συνέδριο γιατί αν δείτε είπαμε να απολογίζετε δεν νοιάζουν αλλά για άλλη της εργασίας και του παιχνίδιου του. Αυτοί λοιπόν είναι οι μαθηματικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας και είναι ύποπτοι για την δολοφονία του κύριου Χ, ο οποίος ο κύριος Χ είναι προφανώς ο Χίτλερ. Θα δούμε λοιπόν πώς το βρίσκουμε. Ωραία. Συγγνώμη. Είναι το θέμα του Graphic Novel αυτό. Ναι, η δολοφονία του Graphic Novel έχει τίτλο ποιος σκότωσε τον κύριο Χ. Κύριο Χ. Λοιπόν. Μη ζώντες παρήξαν στον κύριο Χ. Ναι. Ναι. Ο κάποιος ρόλος. Βεβαίως. Λοιπόν, στην είσοδο του συνεδρίου είναι αναλυτή η επιγραφή με τρεις αγιομέτρητους εισιτήρων. Και υπάρχει μια τέταρτη ερώτηση, τι σημαίνει αυτή η φράση και ποιος την είπε. Όλα αυτά τα λοιπά και ερώτηση τα δικές του τέλους που δουλεύουν σε ομάδες πρέπει να απαντήσουν σε όλα αυτά πριν βρουν και τον ένα. Είναι μέρος της όλης διαδικασίας. Μπορούν να δούμε τι είναι αν δεν το έχουν συζητήσει οι μαθηματικοί στο μάθημά μας. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν. Το ποιος το είπε πρέπει να το ψάξουν ενδεχομένως. Λέω τώρα τα παιδιά θα πούνε πάντα δουλεύουν σε ομάδες και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα είτε σε δραστήριο πληροφορικής, είτε σε βιβλιοθήκη, είτε που σε έχει δουλειά δεν έχουν αρνητό, έχουν πρόσβαση και στο διαδίκτυο για να κάνουν. Εννοείται. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, επίσης εδώ μπορεί κάποιος να προσθέσει αν θέλει πληροφορία, επιπλέον είναι λίγο πιο δύσκολη, αν ξέρετε κάποιο κύριο κάποιο μέρος που να υπάρχει
τουλάχιστον που ξέρω, είναι το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο που είμαστε μαζί. Είναι πανεπιστήμιο τη Κόρδοβα στην Πορτογαλία, στον τοίχο του, δεν το έχω φωτογραφίσει και εγώ, υπάρχει. Και μία συνάδελφο στο άλλο τοίχο και στο ΣΕΡΝ υπάρχει. Όχι στη σφαίρα, αν έχει πάει κάποιο και στο ΣΕΡΝ, αφορά το τοίχο του κτίριου που έχει φράσει από όλε τι χώρε, από όλε τι γλώσσε ότι υπάρχει εκεί. Δεν το θυμάμαι τώρα εγώ, αλλά δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Μπορεί λοιπόν κάποιο να πει στα παιδιά να το σκεφτούν για αυτό. Λοιπόν, ο μεγάλος μαθηματικός Κύπρου έπρεπε στο συνέδριο από το βήμα κ. Ζήκη, λέγοντας την ομιλία του Φιλόνη. Τα μαθηματικά είναι αμόλυτα αλήθεια, τα εγγραφά μπορούν να αποδείξουν αν μια θεωρία είναι σωστή λαφασμένη ή να αποφανθούν αν μια πρόταση που διατυπώνεται είναι αληθής ή ψευδής. Στο τέλος λοιπόν της πρώτης μέρας έχουν τελειώσει οι ομιλίες και είναι στην τραπεζαρία μόνο του και διαβάζει και συλλογίζεται. Αυτά όλα είναι μέσα στο βιβλίο της από ένα πρώτο. Κάθε πρόταση είναι αληθής ή ψευδής. Τι γίνεται όμως αν εγώ που είμαι μαθηματικός, πρώτη παρακάτω πρόταση, όλοι οι μαθηματικοί λένε ψέμα. Είναι αληθής ή ψευδής. Σίγουρα υπάρχει λάθος, δεν γίνεται να αναλυθείς γιατί τότε λέω ψέματα και εγώ που είμαι μαθηματικός, δεν γίνεται να αναλυθείς γιατί τότε θα λέω αλήθεια και τα λοιπά, παιδεύεται με αυτό το γνωστό, αλλά εγώ δεν το λέει ο ίδιος. Έρχεται λοιπόν το σερβιτόρος και του λέει, πλησιάζει και του λέει αν χρειάζεται, του λέει ότι πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, πρέπει να μάθουμε, δηλαδή τις σκέψεις του, αλλά θέλω σερβιτόρο να πάω να μάθουμε την αλήθεια. Ο σερβιτόρος του λέει αυτό είναι μέσα, ή συγγνώμη, αλήθεια είναι το βαγγελίδι. Του λέει αν θέλετε κάτι ακόμα, ένα ποτηράκι νερό. Μόνο ωράρι ο γεγονός έργο θέλει να κλείσει να πάει για το ίδιο ύπνο. Είναι τρελή αυτή η μαθηματική. Γυρνώντας όμως, έκπληκτος, αυτό έπρεπε να βγαίνει μετά, αλλά δεν πειράζει, βρίσκει τον Χι στο πάτωμα και νεκρό. Από εδώ λοιπόν αρχίζει η προσπάθεια διαλέφκανσης του εγκλήματος που επιθεωρητή ρωτάει τον αστυνομικό τι έγινε. Έγινε ένας τόνος. Αυτά είναι τα σκίτσα που είχα βάλει το όνομα, τα βρήκα στο διαδίκτυο σε μορφή και το πέρασα εδώ και αυτό έβαλα τον άνθρωπο που δεν έπαιξε. Έχουμε υπόπτους, έχουμε λέει υπόπτους, αρκετούς, ωραία λέει ο επιθεωρητής, μια χαρά λέει τέτοιες καταθέσεις, πήρα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι την όλη μαθηματική. Και ότι το πρόβλημα αυτό είναι ότι είναι σε μαθηματική γλώσσα οι καταθέσεις και δεν βγάζω άκρη. Μάλιστα. Ωραία, λέει. Δεν πειράζει, λέει. Νομίζω ότι ένας φινάδελφος, detective Kurt, έχει σπουδάσει μαθηματικά, κάλεσε τον να αναλάβει την υπόθεση. Ο Kurt Gelling δεν είναι τόσο μαθηματικό σπουδάσεω. Λοιπόν, πήγαινε αμέσως. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής Κουρτ και θα αρχίσει να παίρνει καταθέσεις και δίνει και το σχεδιάγραμμα του ξενοδοχείου για να μπορεί να δει τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σχεδιάγραμμα με διάφορα έπιπλα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι αυτό, οι κόκκινες γραμμές. Αυτές οι κόκκινες γραμμές στο σχεδιάγραμμα, κάποιοι και σε αυτό το βιβλίο, μόνο που εμείς το έχουμε βυθίσει λίγο ακόμα με κάποιες επιπλέον γραμμές για να το φέρουμε στα μέτρα μας, για να βάλουμε αυτές τις μαθηματικές πράξεις και σχέσεις που θέλουμε, για να μπορούμε να δούμε το βασικό είναι πού βρισκόταν ο κάθε υπόπτος σε σχέση με εκεί που έγινε ο φόρος. Οπότε μας μένει μόνο το σχεδιάγραμμα και οτιδήποτε είναι σαν γραμμή. Είναι η διάδρομη του ξενοδοχείου. Μόνο πάνω σε αυτές τις γραμμές μπορεί κάποιος να μετακινηθεί. Αυτή λοιπόν είναι η διάδρομη του ξενοδοχείου. Και πρώτα ανακρίνεται ο σερβιτόρος και του περιγράφει τη σκηνή και συμπληρώνει ότι την ώρα που ο καθηγητής του μιλούσε, αυτός πρόσεξε το ρολόι που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι του καθηγητή. Και επίσης ένα δευτερόλεπτο πριν να μπει στην τραπεζαρία τη δεύτερη φορά, χτύπησε το ρολόι του ξενοδοχείου. Αυτό είναι το ρολόι που είχε δει το πάνω στο σημειωματάρι του σκηνοθέτη σε σημείωση. Το έφερε στο τεντέκι, το ρολόι το σκυλό. Ήταν πάνω εκεί στη σημειώση λίγο πριν.
Ωραία. Για σταυρώνοντα τα στοιχεία, ο Μπέμπερ διαπιστώνει ότι ο δολοφόνο είχε στη διάθεση του 22 όλεπτα. Ήταν απραγματοποιήσει το έγκλημα που μονοχρόνου μεταξύ των δύο επισκέψεων του σερβιτόρου στην τραπεζαρία. Συζητά λοιπόν με τον βοηθό του και λέει ότι ο δολοφόνο πραγματοποίησε το έγκλημα αμέσω μετά από την έξοδο του σερβιτόρου από την τραπεζαρία. Τότε μεσολαβούν 20 δευτερόλεπτα για να απομακρυνθεί μέχρι να ακουστεί το ρολόι του ξενοδοχείου. Άρα λέει, υποθέτω ότι ο δολοφόνο έγινε από σημεία του, βαδίζοντα για να μην κινήσει υποψηφίου τι πρέπει. Όχι, δεν το έχει ρωτήσει και ο Γκάου, που δεν ξέρω πόσο μέσα να πω στο δολοφόνο. Λοιπόν, υποθέτω ότι ο δολοφόνο έγινε, δεν θα δει αν θα δει κανεί ένα μέτωπο δευτερόλεπτο. Όχι, τώρα δεν το ξέρω. Όχι. Τότε ο δολοφόνο την ώρα που χτύπησε το ρολόι δεν μπορούσε να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από το σημείο του φωνού. Θυμάστε τα 20 δευτερόλεπτα που είχαν αυτά. Άρα αυτό είναι σημαντικό για τον Μπέμπερ, διότι θα πρέπει από τι καταθέσει των υπότων και συζήτηση που ήταν πάνω στο τοπογραφικό να δει την απόσταση αν τέντεζε με την ρολόι. Ανακρίνει λοιπόν του υπότου, είπε ότι θυμάστε ότι είναι η μαθηματική του συνεδρίου που είχαμε βάλει τα ονόματα. Λοιπόν. Μέσα λοιπόν από τις καταθέσεις των υπότων, όμικρο γάμα νι, ρο και έψιλον γάμα, είναι τα αρχικά των υπότων, απολυγώνονται οι θέσεις τους σε ένα σχεδιάγραμμα όπου φύγεται το σημείο του φόρμου. Είπα ότι μπορούσαν να κινούνται, όπως σας είπα, μόνο πάνω στις γραμμές που απεικονίζουν τους διαδρόμους του συνολογίου. Λοιπόν. Αυτό τα παιδιά μπορούν να το έχουν εγκυτυπωμένο για να μην έχουν καταφέρει τον παρελθόν. Το παρελθόν είναι στο δίνει. Το έχουν το παρελθόν για να μπορούν να το βλέπουν και να το βλέπουν όσε φορέ θέλουν και να τα διαβάσουν. Το σχεδιάγραμμα μπορεί να μπορούν και σε ένα χαρτί για να. Θα σα πω γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί θα σα πω, δεν θα σα βάλω όποιο θέλει να βλύσει, οκ, okay, να κάνετε πράξει. Θα σα πω γιατί είναι πολύ σημαντικό το να έχουν και το παρελθόν τα παιδιά. Λοιπόν, η ελληνέδερη είναι το. Εγώ λέω βρισκόμουν στο σημείο Α και σας δίνω μερικά στοιχεία για να βρείτε την απόστασή μου, δηλαδή το σημείο Α και μπορούν από το σημείο του φόρου. Το σημείο Γ είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Η απόσταση ΒΓ είναι 15 μέτρα, η απόσταση ΑΒ είναι 4 μέτρα του ΒΓ και το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ίσως και λες, πάω απλά λίγο πίσω, όχι να το θυμάστε όλα αυτά. Αλλά για να δείτε πάνω σε αυτό τις σχέσεις που δίνουμε, ώστε να υπολογίσει κάποιος την απόσταση αφ. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε αν αυτή η απόσταση είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 20 μέτρα, που είναι το αν μπορεί αυτή να είναι ένα μουσείο. Άρα, για την ελληνέδερ, πρέπει τα παιδιά, συνδυάζοντας αυτές τις είδες, επαναλαμβάνω είναι παιδιά πρώτης γυμνασίου, έτσι, αυτά μπορούν να διαχειριστούν τις πληροφορίες που φέρνουν από εδώ, για να βρω την απόσταση της ΕΜΕ. Ύποπτος ρο. Χωράσι. Εγώ βρισκόμουν στη θέση αφατόπου, στα στοιχεία που σας δίνω για να βρείτε την απόσταση μου από το σημείο φύλλα. Η απόσταση... Συστήσω κάτι που είναι και στην εβδομάδα, μπορεί να το καταλάβετε. Η απόσταση σε μέτρα είναι τόση, όσο είναι σε χιλιόμετρα, η απόσταση που διανύει ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 60 χιλιόμετρα την ώρα, και ξεκίνησε και σταμάτησε την ίδια ώρα με ένα τρένο που τρέχει με 40 χιλιόμετρα την ώρα και έκανε την απόσταση 20 χιλιόμετρα. Αυτό που δυσκόλεψε τα παιδιά σε αυτό είναι το λεπτικό κομμάτι. Η κατανόηση επαφή. Φυσική τέτοιου τύπου δεν κάνω στην προετοίμαση. Αλλά ως ταχύτητα, 60 χιλιόμετρα την ώρα, πόση απόσταση κάνω σε μια ώρα, μπορεί, είναι εύκολο να το καταλάβει. Αυτό που δυσκολεύει περισσότερο είναι ίσως εδώ πρέπει και εμείς να το δούμε και λίγο πιο μεγάλη. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη πρόταση, η οποία στα παιδιά δυσκολεύει στην κατανόηση. Αλλά εντάξει, γιατί η αγορά θα αποφάσισε να δώσει τα στοιχεία για να υπολογίσουν την απόσταση, που είναι ένα θέμα φυσική. Λοιπόν, πάμε στον Όιλερ. Ο Όιλερ λέει: εγώ βρισκόμουν στη θέση ήττα. Ο πορτιέρης του ξενοδοχείου λέει ότι απήγα από το σημείο φύ του φόνου 3 στην τρίτη και 3 στην τελική μέτρα. Και η καμαριέρα ότι απήγα 4 στην τρίτη και ένα δεύτερο. Ο ένας λέει πάντα αλήθεια και ο άλλος πάντα ψέματα. Αλλά δεν ξέρετε ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια και ποιος το ψέμα. Πώς θα μάθετε την αλήθεια,
Όταν την πάθετε, έκανε την δίκη και σε μένα. Οπότε εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε τι δύο αποστάσει. Ο ένα λέει αλήθεια, αλλά πρέπει λίγο αυτό να το δούμε πώ θα το χρησιμοποιήσουμε. Βάλαμε λίγο και λίγο το θέμα με την λογική. Πάμε τώρα για τον Ευαρίστη Καλουά. Ευαρίστη Καλουά αποφάσισε να δώσει κάτι με γονεί. Επαναλαμβάνω, στην πρώτη γυμνασίου η μαθηματική, στη γεωμετρία μα έχουν παράλληλε αυτέ που δένονται από τρίτη και τι γονεί που σχηματίζονται εκεί. Η απόστασή μου σε μέτρα από το σημείο φοιτητών είναι ίση με τις μοίρες της γωνίας ω. Η γωνία ω είναι αυτή εκεί. Προφανώς έχω παράλληλες αυτή και κάτω. Εδώ μας δίνει όντως ότι εδώ έχουν κάθε, άρα είναι αυτές οι δύο παράλληλες. Έχουν επιλέξει και μία μικρή γωνία έτσι, ένα εδώ, 55 μοίρες από εκεί μέχρι εκεί. Λίγο τα παιδιά να ψάξουν να δουν τι σημαίνει αυτό, δηλαδή αν βγάλω και εγώ τη γωνία ότι είναι 18 μοίρες διαρροπός, μέχρι 18 μέτρα η απόσταση. Αυτή είναι η ανησυχία. Πάμε λοιπόν και στον Γκάους. Ο Γκάους λοιπόν είπε ότι εγώ βρισκόμουν στη θέση αλφατόνος, στη διάθεση με έναν άλλο που τα λέγανε μια άλλη διαδρομή. Η απόσταση μου σε μέτρα που σημειωθεί είναι ίση με την αριθμητική τιμή της παράστασης. Άρα εδώ βάλαμε και μια παράσταση με τετραπλητές και να τέτοιουν τα τέτοια. Όπου α 10 και β 25. Άρα εδώ τα παιδιά πρέπει να κάνουν αυτή την πράξη σωστά για να δουν πόσο είναι η απόσταση. Και εδώ έβαλε και ο Γκάους από τους παππούς του το ερώτημα με ποιο τρόπο δολοφονήθηκε ο Χ. Αρχίζει τώρα ο Χούρπ, έχει πάρει κάποιες πληροφορίες, τα παιδιά έχουν βρει κάποιες αποστάσεις. Και υπάρχουν όμως και δεύτερες καταθέσεις, γιατί ίσως με τις πρώτες να μην έχουν και αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, ο Ευαρίστη Καλουά λέει: νομίζω ότι ο Χ κάτι φοβόταν. Ψάξτε τις σημειώσεις του και τα αντικείμενά του. Δηλαδή, ο Καλουά πιστεύει ότι κάπου στις σημειώσεις του κάπου μπορεί να πει με κάτι. Ο Όιλερ λέει και αυτός, ο χώρος, ο χρόνος και ο χώρος. Το χώρο και το χρόνο θα λυθεί το μυστήριο. Μάλιστα. Αυτές οι δεύτερες καταθέσεις και οι πρώτες καταθέσεις ενδιαφέρουν από το βιβλίο. Να πω κάτι στο γράφει γνώμη τα στοιχεία για να βρει διάφορες αποστάσεις. Καλύπτουν όλα τα μαθηματικά του γυμνασίου, γιατί και τριγωνομετρία, νομίζω, συντριγωνό. Εμείς τα προσαρμόσαμε και το κάναμε μόνο που να μπορούν τα μαθηματικά να τα κάνουμε για τις αλγόριθμες. Λοιπόν, για αυτά είναι τελείως έχουν κάποιες προσθέσεις, δεν υπάρχουν νομίζω δεύτερες καταθέσεις. Δεν υπάρχουν δεύτερες καταθέσεις. Λοιπόν, όλα θα τα βρείτε μέσα στο βιβλίο. Στο βιβλίο που βρίσκεται εκεί, από όπου μπορείς να δεις τον τρίτο όροφο του πύργου του Άλφα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν σας δίνω την εργασία και αυτό θα σας γυρίσω στο παρελθόν να δούμε αν θέλετε να σκεφτείτε κάτι εσείς ή να σας δείξω πώς το PowerPoint βοηθάει το ίδιο το PowerPoint, κρύβει μέσα του πληροφορίες από αυτά που λένε οι δεύτερες καταθέσεις. Το μυστικό ήταν πέρα των σωστών πράξεων στα μαθηματικά για να βρουν τις αποστάσεις στα παιδιά, πώς θα χρησιμοποιούν. Αυτές δεν βοηθάνε για την διαλέγμαση του εγκλήματος, διότι δεν οδηγούν σε αυτόν που θα είναι ασυστολή από το ορατικά μέτωση που είναι τον ύπονο. Οπότε πρέπει να σκεφτούν τις δεύτερες καταθέσεις. Οι δεύτερες καταθέσεις είναι πληροφορίες που τα παιδιά πρέπει να τις βρουν μέσα στον PowerPoint. Λοιπόν, στο τέλος, τα παιδιά που δουλεύουν σε ομάδες, θα πρέπει να φτιάξουν ένα αρχείο και να το στείλουν, λέμε, γιατί αν δεν έχουν προλάβει να το κάνουν σε μέσα σπάνω στείλουν μετά ή να αποδώσουν σε πάλι. Στα οποία για τον κάθε υπό, τώρα για πέντε νομίζουν υποφή, θα πρέπει να φτιάξουν όνομα επόπλου, δηλαδή πώς έχουμε το φάκελο της υπόθεσης, όνομα επόπλου και φωτογραφία, βιογραφικά στοιχεία, ημερομηνία γέννηση, θανάτου, χώρα καταγωγή, σημαντική προσφορά στα μαθηματικά, τομέα στο μαθηματικό που ασχολείται. Δηλαδή, εδώ βάζουμε στα παιδιά να ψάξουν για αυτού του μαθηματικού είπαμε κάποια στοιχεία για να βρουν τι έχουν κάνει. Και αυτά να τα επισυνάψουν στο φάκελο. Να φαίνεται αναλυτικά ο υπολογισμό τη απόσταση από το σημείο του φόρου για κάθε έναν απολύτω. Δηλαδή, να δούμε αναλυτικά πώ κάνουμε τι πράξει και του υπολογισμού. Την επιμηγορία για κάθε υπολογισμό, ένα από τα στοιχεία που έχουμε.
να βρεθεί ο ένοχος, εγώ ξέχασα να βάλω και το όπλο του εγκλήματος, και να απαντηθούν και οι τρεις ερωτήσεις που είχατε δει, που είχαμε βάλει στην αρχή, με τα είπα. Όλα αυτά τα στοιχεία θέλαμε οι ομάδες να τα έχουν για να έχουν μια πλήρη απάντηση. Εννοείται ότι αυτό ήταν ένα project παιχνίδι και δεν είχε καμία περίπτωση κανένα χαρακτήρα αξιολόγηση ή οτιδήποτε. Αλλά θέλαμε όλα αυτά τα πράγματα να τα βρουν τα παιδιά για να ασχοληθούν και να ψάξουν. Για να το διευκολύνουμε περισσότερο, γιατί ήταν και στο πώς το τέλος της χρονιάς, δεν μπορείτε να κάνουμε την επανάληψη της εξετάσης, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποιο αυτό να το χρησιμοποιήσει κάποια άλλη στιγμή. Είχαμε βάλει και εδώ ποια εργαλεία από τα μαθηματικά χρειαζόμαστε για να βρούμε. Δηλαδή, τι μαθηματικά χρειάζομαι σε σχέση με αυτά που τους ζητάω να βρούμε για τα πράγματα μας εδώ. Λοιπόν, πάω λοιπόν τώρα, πίσω, γιατί πρέπει τώρα να σας δείξω κάποια πράγματα σε σχέση με τις δεύτερες καταθέσεις και τις ξαναδιαβάζω. Νομίζω ότι ο Χίλμπερτ κάτι φοβόταν, ψάξτε τις σημειώσεις του και τα αντικείμενά του. Ο χρόνος και ο χώρος, ο χρόνος και στον χώρο θα λυθεί το μυστήριο. Και όλα θα τα βρείτε μέσα στο βιβλίο, στο βιβλίο που βρίσκεται εκεί από όπου μπορείς να δεις τον τρίτο όροφο του τρίτου άρθρου. Αυτά όλα πρέπει κάποιος να διατρέξει το PowerPoint και να προσπαθήσει να δει πού βρίσκονται αυτά τα πράγματα που έχει. Να κάνω μια μετακίνηση εκεί για να δω την ώρα ή να φύγουμε εκεί. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα μυστικό. Το μυστικό είναι τα παιδιά το 8 PowerPoint. Μπορούν να το διατρέξουν, αλλά το μυστικό είναι ότι για να μπορούν να ψάχνουν τις πληροφορίες πρέπει να το έχουν όχι σε μορφή προβολής, αλλά εκεί όταν το φτιάχνεις. Άρα το βάζω και εγώ σε αυτή την τιμή. Και αυτό γιατί, αν κάποιος από τις ένας συνάδελφος στην την ερχόμενη, ένας συνάδελφος στην άλλη ομάδα πει ότι νομίζει, και του έχω βάλει και εργασία, ότι υπάρχει τρόπος ακόμα και σε παρουσίαση προβολής με κάποιες τεχνικές να μπορείς να μετακινείς πράγματα από αυτά τα αντικείμενα που είναι πάνω στη διαφάνεια. Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί για να βρεις αυτά τα στοιχεία από τις δεύτερες καταθέσεις πρέπει να μετακινήσεις πράγματα. Δηλαδή έχει λίγο τη λογική του escape room τώρα εδώ, δηλαδή που πρέπει να σηκώσεις αυτό, να δεις κάτι για να ψάξεις να δεις τι κρύβεται από κάτω. Επομένως, εδώ τα παιδιά τους λέμε ότι το PowerPoint κάτι το ότι θέλετε. Έχετε το και στη μορφή αυτή και ψάξτε το όπως θέλετε, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να ξέρει το παιδί ότι πρέπει από την προβολή να το πάει εκεί και να ψάξει. Αλλά τα στοιχεία κρύβονται μέσα στις διαφάνειες του PowerPoint. Λοιπόν, εγώ θα πάω από την αρχή. Αλλά δεν θα σας δείξω το πρώτο που φαίνεται, γιατί αυτό είναι το τελικό. Γιατί όλα θα τα βρείτε εδώ μέσα στο βιβλίο του, το τελικό. Που εκεί κρύβεται και η πληροφορία για τον ένα. Τα λέει όλα. Έχουν άλλες δύο πληροφορίες. Ο χώρος και ο χρόνος και τα αντικείμενα του Χίλμπερτ. Αν θυμάται κάποιος κάποιες διαφάνειες που είχαν αντικείμενα. Αλλιώς θα πάω εγώ. Σας πάω λίγο έτσι, αν θυμηθείτε κάπου ότι θα μπορούσε και αν θέλετε να δοκιμάσω κάτι να μετακινήσω. Αν προσέξατε λίγο, υπήρχε ένα λάθος στην παρουσίαση σε μια διαφάνεια. Και το κεφάλαιο κοντά. Ναι. Και το κεφάλαιο κοντά. Όχι, και αυτό είναι λάθος. Είναι παραπλανητικό αυτό. Είναι παραπλανητικό. Λοιπόν, η πρώτη διαφάνεια που ήταν στην παρουσίαση προβληματική ήταν αυτή. Θυμάστε ότι όταν την πάτησα, εμφανίστηκε πρώτα το καπέλο και μετά το υπόλοιπο. Ήταν λάθος, έπρεπε να εμφανιστεί έτσι, να συνδεθεί το καπέλο με αυτή τη διαφάνεια. Λοιπόν, αν μετακινήσεις λίγο αυτό, γι' αυτό υπάρχει το καπέλο, υπάρχει ένα καπέλο μόνο του, και μετακινήσεις αυτό, υπάρχει το όπλο του εγκλήματος, γιατί το ζητούσατε γι' αυτό. Οπότε, στα αντικείμενά του λοιπόν, κάτω από το καπέλο, βρίσκεται το όπλο του εγκλήματος. Αυτό το ένα.
που πάει το μυαλό σας να ακούτε στο πρόηγμα. Ωραία, δεν τον έχω κάπου. Εδώ. Α, σαν ερώτηση. Οπότε, αυτή ήταν η
πληροφορία που βρισκόταν εδώ, κάνουμε έτσι και το πρόγραμμα, την οποία όταν, και όταν το περνάς και στην παρουσίαση δεν ξεχωρίζει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να ανακαλύψουν τα κρυφά στοιχεία από τις τέτοιες καταθέσεις, αλλά επειδή τα παιδιά είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα με τα escape room, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, εγώ δεν το ήξερα, το κατάλαβα. Πλέον είναι αρκετή μόνο, πολλά παιδιά πάνε αντί για να κάνουν πάρτι που μαζεύονται σε πάνε και άλλοι κλείνουν escape room. Δεν ξέρω αν εσάς σας έχει τύχει, αλλά εγώ σε αρκετούς μαθητές που το βλέπω αυτό το πράγμα. Πηγαίνουν σε escape room και έχουν την αίσθηση αυτή του να μετακινήσω, να ψάξω, να δω από κάτω και να δω πράγματα. Επομένως, αυτό θέλει μια αντιμετώπιση, ότι πρέπει λίγο να ψάξεις το χώρο που θα με κοιτάξεις. Αυτό ήταν το παιχνίδι που σκεφτήκαμε και που φτιάξαμε για να, έτσι, να διασκεδάσουμε λίγο τα παιδιά από το τέλος της χρονιάς και να το συνδυάσουμε με την χρονιά του Ολυμπιακή και να βγούμε τα βιβλία και μέσα από αυτά να πάρουμε τις διάφορες πληροφορίες. Μπορώ να πω ότι η ανταπόκριση ήταν σε δύο βήματα το κάναμε, μια συνάδελφο το σχεδιάσαμε. Τους αφήσαμε χρόνο να δουλεύουν σε ομάδες. Τους χωρίσαμε εμείς οι ομάδες, για να μην πούνε με το φιλαράκι και την γίνεται δουλειά. Δηλαδή να είναι κάποιες ομάδες της ομοιογενείς όσο αφορά κάποιον να αναλάβει τον αρχιτεκτονιστή. Παρατηρήσαμε το πώς δουλέψαμε. Ένα τμήμα δούλεψε στην τάξη του χωρισμένου σωμάτης, έχοντας την άδεια ένα στην ομάδα να έχει ένα κινητό για να μπει στο δίκτυο. Και άλλοι δούλεψαν η μισή στην πληροφορική και η μισή στο εργαστήριο πληροφορική για να έχουν την πρόσβαση του δίκτυου. Υπήρχαν δύο ομάδες που το ολοκληρώσαν στον προβλεπόμενο χρόνο. Υπήρχαν ομάδες που κάναν τώρα στα δύο τα αποτελέσματα έτσι, που κάναν τα καλά τη τάξη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα διαχειριστούν ένα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τους άρεσε, εντάξει, προφανώς είναι σαν παιχνίδι. Και το πρόβλημα είναι ότι μας είπατε που θέλει και διάφορα πράγματα. Τους δώσαμε από σε μία. Το παρουσιάσαμε σε μία διδακτική ώρα και μετά τους αφήσαμε δύο διδακτικές ώρες για να ασχοληθούν. Στην ίδια μέρα, ναι. Ήταν τελευταίες μέρες του σχολείου που είχαμε τελειώσει όλα και δεν έτσι για να περάσουν κάποιοι. Έκαναν σωστές τις πράξεις, τις αποστάσεις που σας απέριπταν όλους, τι γινόταν. Μπορείς να το κάνεις να το τσεκάρεις. Απορρίπτονται όλοι οι φίλοι σου οπωσδήποτε από τις δεύτερες καταθέσεις. Γιατί όπως βλέπεις δεν ήταν κανένας από αυτούς. Όλοι ήταν και εκεί τα κάλαμα τη χρησιμότητα των δεύτερων καταθέσεων. Θα μπορούσα να είναι δύο, αλλά τελειώσουμε να πιέζουμε. Ναι, αλλά δεν θα είχε νόημα να είναι αυτό ο λόγο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε.